Η Επιτροπή συζητάει τρία νομοσχέδια, εκ των οποίων τα δύο αφορούν την κύρωση των μνημονίων κατανόησης για τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας και τη λειτουργική σχέση ανάμεσα του στρατηγίου του ανώτατου συμμαχικού διοικητή μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και στα συμμετέχοντα κράτη στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις 70 χρόνια τώρα εντάσουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στα κάθε είδους επιτελεία του νατοικού μηχανισμού, στέλνουν στρατιωτικές μονάδες σε επιχειρήσεις και σε ασκήσεις, ασκήσεις μπρόβες πολέμου, πρωτοστατώντας μάλιστα πολλές φορές ανάμεσα στις άλλες χώρες μέλη. Αυτή η ελληνική συμμετοχή στις νατοικές δραστηριότητες παρουσιάζεται από όλε τι κυβερνήσει ανεξαιρέτω, ω απαραίτητη προπόθεση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και τη διασφάλιση των συμφερόντων τη χώρα. Και το κάνουν αυτό προσπαθώντα να πείσουν το λαό να αποδεχτεί την εμπλοκή τη χώρα στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ισχυριζόμενε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας προστατέψει. Και όμως συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Στοχοποιεί τη χώρα μας από αντίπαλα υπεριαλιστικά στρατόπεδα. Η ίδια η πραγματικότητα της Ουκρανίας διαψεύδει τις κυβερνήσεις. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και το ΝΑΤΟ θα έλεγα ότι πάει πολύ να το παίζουν υπερασπιστές των συνόρων μας και της ασφάλειας της χώρας αυτή η διαχρονική επίκληση της σταθερότητας και της ασφάλειας έχει αποδειχτεί ένα πολύ μεγάλο ψέμα, παίρνοντας υπόψη την τουρκική κατοχή της Βορείου Κύπρου, την ατοική επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, τις επεμβάσεις στη Λιβύη, στη Συρία. Τώρα έχουμε την υπεριαλιστική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην Κρυμαία, στην Κρυμαία λίγο πιο πριν, ή την Οσετία και την Απχαζία παλαιότερα, για να περιοριστούμε μόνο στα, της ευρύτερη περιοχή. Αυτό που αναφέρεται συνήθως ως αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας, κατά τη γνώμη μας, δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας. Υπηρετεί συμφέροντα μεγάλων οικονομικών ομίλων και είναι σε αντίθεση με τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα του λαού ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα εξασφαλίζονται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι άλλωστε γνωστή η ενιαία στάση και του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας. Η πολιτική της εμπλοκής τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμού είναι άκρος επικίνδυνη, μπλέκει το λαό σε απίστευτες περιπέτειες και στοχοποιεί τη χώρα. Αυτό το τελευταίο είναι πιο εύκολα αντιληπτό στις μέρες μας μετά τη συνεχή ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και μάλιστα διαφορώντας για τους κινδύνους. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερε γνώσεις για να εκτιμηθεί αυτός ο κίνδυνος. Παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων της Ρωσίας και του Ιράν που έχουν προηγηθεί. Κουβέντα για την πρόσφατη ρωσική αεροναυτική άσκηση στη Μεσόγειο, που περιλάμβανε εικονική προσβολή μεταξύ άλλων της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Εκτός από την ατοϊκή δράση της χώρας, η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, όπως και εκείνη με τη Γαλλία, αποτυπώνουν την επιδίωξη για την πιο ενεργή συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δικούς τους ανταγωνισμούς, υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα. Εμείς λέμε ότι δυναμώνει υπό αυτές τις συνθήκες η επιθετικότητα της δικής μας εδώ ελληνικής αστικής τάξης γιατί, γιατί αποβλέπει την προώθηση συμφερόντων της στην περιοχή ώστε τελικά να επωφεληθεί περισσότερο από το μοίρασμα της Λίας των πολέμων και των επεμβάσεων που γίνονται. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο χώνεται όλο και πιο βαθιά, επιτρέψτε μου την έκφραση στα παζάρια και τις διευθετήσεις που είναι σε εξέλιξη, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ και με το κίνημα αλλαγή και τα άλλα κόμματα ως πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, κλιμακώνοντας την εμπλοκή σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο και στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν μετατρέψει κυριολεκτικά τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου μεταφοράς δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη, σε θήτη λαών άλλων χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός σε θύμα, αφού η χώρα έχει γίνει στόχος πιθανών αντιπίνων. Αναδείχθηκε μάλιστα η Ελλάδα πρωταθλήτρια πιο πάνω και από τι ΗΠΑ των ατοικών εξοπλισμών που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια. Μα λένε ότι θωρακιζόμαστε από την τουρκική απειλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ενισχύουν τι στρατηγικέ σχέσει με την Τουρκία, τροφοδοτούν τι τουρκικέ διεκδικήσει, την αμφισβήτηση τη κυριαρχία των νησιών. Είναι φανερό, το συνομολογούν, ο νατοϊκός συμπεριελισμός δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και κυριαρχικά δικαιώματα, παρά μόνο νατοϊκό έδαφος και δουλεύει για επικίνδυνες δευτείς στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, που οδηγούν σε οδυνηρούς συμβιβασμούς στη συνδιαχείριση του Αιγαίου και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Άλλωστε, πολύ έγκαιρα οι κυβερνήσει του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία διέθεσαν το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη για την τακτική ανανέωση των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών που συμβάλλουν στην περικύκλωση τη Ρωσία στο πλαίσιο τη Αμερικάνικη επιχείρηση Atlantic Resolve. Με, τώρα, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόσο το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη όσο και τη Θεσσαλονίκη μεταβάλλονται σε ορμητήρια επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για ενίσχυση της περικύκλωσης. Η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση μάλιστα, εφαρμόζοντας άγρια καταστολή απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται, φρόντισε να αποδείξει πόσο πιστός ευρωνατοϊκός στρατιώτης είναι. Με απρόκλητη και βία η επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε βάση απεργιακής κινητοποίησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου έχει, είχε καταπλέψει νατοϊκό πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό και με σκοπό αυτό να φτάσει στην Ανατολική Ευρώπη. Προπυλάκησαν και συνέλαβαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη. Το NATO Killers Go Home, όμως, έχει γραφτεί καλά στη μνήμη και στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας και καμία μα καμία κυβέρνηση κανένα όργιο καταστολής των ΜΑΤ και κανένα ΝΑΤΟ, καμία Αμερικάνικη πρεσβεία δεν μπορεί να το διαγράψει. Τα εγκλήματα πολλά. Οι λαοί τα έχουν βιώσει στο πετσί τους. Σήμερα συζητάμε μια ακόμη ελληνική συμβολή στην περαιτέρω ενίσχυση των επιδιώξεων του ΝΑΤΟ για να δρά και σε ασφαλές περιβάλλον και όχι για να διασφαλίζει ένα ασφαλέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως υποκριτικά αναφέρουν τα μνημόνια κατανόησης που συζητάμε μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Ρουμανίας. Ας θυμηθούμε καταρχήν το γεγονός ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το 2019 κυρώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Σχετικά με την τοποθέτηση αντιπροσώπου τη χώρα μα στο στρατηγείο τη Ανώτερη Συμμαχική Δίκη Μετασχηματισμού, που σηματοδοτούσε τη βαθύτερη εμπλοκή τη Ελλάδα στους νατοικού σχεδιασμού και τι στοχεύσει σε βάρο των λαών, και στην απόλυτη κατά συνέπεια μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα σε περιφερειακό ε, νατοικό Μεντεσέ, στελεχωμένε και εξοπλισμένε σύμφωνα με τα νατοικά πρότυπα και έτοιμε να επέμβουν όπου τα συμφέροντα των υπεριαλιστών τα απαιτήσουν. Τόσο αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνο που άνοιξε το δρόμο ω συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, παλιότερα τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξή. Μετά το ολοκληρωμένο κέντρο αριστεία αεροπολι... αεροπορική και πυραυλική άμυνα στη Σούδα, στα Χανιά, που το συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έθεσε σε λειτουργία η Νέα Δημοκρατία, Τώρα, για την ανάγκη ενίσχυση των αντιπυραυλικών και αντιεροπορικών δυνατοτήτων και υποστήριξη της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ, που αποτελεί και την επιβεβαίωση της βήθηση του νησιού και της χώρα σε μια δίνη επικίνδυνο σχεδιασμών και ανταγωνισμών με άλλα κέντρα υπεριαλιστικά, έρχεται η κυβέρνηση τώρα τη Νέα Δημοκρατία και προτείνει η χώρα να συνεισφέρει στη λειτουργία του ΝΑΤΟ με ένα ακόμη κέντρο αριστείας που θα φιλοξενείται στην Τουρκία. Έτσι ξανά θα κληθεί ο λαός μας να συνεισφέρει και οικονομικά πάνω από 200.000 ευρώ μόνο τα πάγια ετήσια έξοδα, όσο με προσωπικό αλλά και με τις γνώσεις, προτάσεις του, ώστε η Λυκοσυμμαχία να βελτιώσει τις ικανότητές της για έλεγχο των θαλασσών σαν παγκόσμιος χωροφύλακας. Ο έλεγχο ασφαλεία των θαλασσών, εκτό από την επιτήρηση τη περιπολίε και τη συγκέντρωση πληροφοριών, περιλαμβάνει επίση την προστασία κρίσιμων υποδομών και την επιβολή του νόμου με αντιτρομοκρατικέ επιχειρήσει ναυτική απαγόρευση. Έτσι τι λένε. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο παρέχει ήδη εκπαίδευση το Νατοϊκό Κέντρο Ναυτική Αποτροπή τη ΣΟΥΔΑ με τι ευλογίε όλων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, καθώς εκπαιδεύει σε αλλεπάλληλα υψηλών απαιτήσεων και εξειδικευμένα σχολεία, στελέχη κρατών μελών για νιοψίες, υποβρύχες, έρευνες και άλλες πολλές δραστηριότητες. Σε αυτό έχουν ήδη εκπαιδευτεί χιλιάδες στελέχη ενόπλων δυνάμεων από διάφορες χώρους, χώρες. Και διόλου τυχαία το ΚΕΝΑΠ, ήταν το πρώτο παρόμοιο ανατοϊκό κέντρο που έλαβε την υψηλότερη μορφή πιστοποίηση της δικοσυμμαχίας. Όλα αυτά θα μελετάει και το νέο κέντρο αριστείας, έτσι ώστε οι ναυτικές νατοικές μονάδες να είναι ικανές να εξασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, εννοείται για χάρη των υπεριαλιστικών επιδιώξεων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά και μονοπωλιακών συμφερόντων που εξυπηρετεί. Μια τέτοια επιχείρηση, η Σιγκάρντια, είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι εκείνη που διαδέχτηκε την Active Endeavor. Εμείς ως ΚΚΕ για μια φορά ακόμη τονίζουμε ότι είτε με τη δημιουργία υπεριαλιστικών επιθετικών υποδομών στο ελληνικό έδαφος, είτε με την ενεργή ελληνική συμμετοχή σε άλλες νατοικές υποδομές, επιτελεία και κέντρα μελετών εκτός συνόρων, πολύ περισσότερο με συμμετοχή σε νατοικές επιχειρήσεις και ασκήσεις, όχι απλά δεν θωρακίζεται αμυντικά η χώρα, αλλά υπονομεύεται βάναυσα ειρήνη, έστω και αυτή η υπεριαλιστική ειρήνη στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Μετά, ε, κατά συνέπεια, με όλα όσα σας ανέφερα, το ΚΚΕ καταψηφίζει αυτές τις, ε, ε, αυτά τα δύο μνημόνια κατανόησης. Πάμε στο τρίτο, που αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να κρυθεί ως μεμονωμένη περίπτωση και δεν αφορά μόνο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, αλλά και μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σε διεθνές δίκτυο οργανισμών που εξυπηρετούν υπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Το να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν διάφοροι ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες πληροφορίες, ακόμα και άκρο απόρριτες, για να προστατεύουν τα υπερκέρδη του Δεν είναι κάτι καινούργιο. Προετοιμάζεται εδώ και κάτι δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό συνδυαστεί και με άλλες προσαρμογές στη δομή, στη λειτουργία και τις συνεργασίες μεταξύ των κατασταλτικών μηχανισμών και των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, στην επέκταση του φακελώματος με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Προτύπου Πληροφοριών, στην ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών της Europol και της Eurojust, καθώς και της ευρωενωσιακής υπερισαγγελίας, που ορίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται και να καταγράφονται ακόμα και οι πολιτικές απόψεις ή η συνδικαλιστική δράση όποιου βάλει στο μάτι οι αρχές ή ο ίδιος ο ευρωτρομονόμος, που μπορεί να χαρακτηρίσει τρομοκρατική ενέργεια ακόμα και μια συμβολική κατάληψη γραφείων πολυεθνικής ε, στο πλαίσιο ενός απεργιακού αγώνα, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς προς τα πού πηγαίνει το πράγμα. Εμείς, σαν γενική θέση, θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε... την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού, ο οποίος θα προστατεύει... τόσο τη διακίνηση, όσο και γενικότερα την ασφαλή διαχείριση... κρίσιμων πληροφοριών από κακόβουλες ενέργειες... πάντα για τα συμφέροντα της χώρας, όπως για παράδειγμα τις υποκλοπές. Το ερώτημα είναι, πρώτον, αν υπάρχει τέτοιου είδους μηχανισμός στη χώρα μας και δεύτερον ποιο ρόλο επιτελεί. Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε ότι αυτός ο μηχανισμός είναι ελλειπής και γι' αυτό άλλωστε μας φέρουν, την φέρνετε εδώ για κύρωση για να τον βελτιώσετε αυτόν τον μηχανισμό όπως έχει γίνει και με άλλες χώρες. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη λειτουργία αλλά και την αξιοπιστία του συνόλου σχεδόν των μηχανισμών ασφαλείας που διαθέτει η χώρα μας εδώ ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε κάθε βαθμίδα ασφάλειας πληροφοριών στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας και στο δημόσιο τομέα υπησέρχονται καταλυτικά οι συνέπειε από την ασφιχτική πρόσδεση, τον εναγκαλισμό της χώρας στα πλαίσια της, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το στοιχείο μετατρέπει το στοιχείο της διασφάλισης του απορρίτου των εθνικών, όπως λέτε, κρίσιμων πληροφοριών, σε ένα πραγματικό σουρωτήρι. Εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 έφτασε στο σημείο να προτείνει την ίδρυση σχολής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σχετικό ενημερωτικό τότε να λέει ότι, αυτός, ότι αυτό θα γίνονταν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της οντότητες του ΝΑΤΟ, της Υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, και ότι αυτοί θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς των πληροφοριών και άλλων ειδικών πεδίων στο, προσω... στο προσωπικό πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Απ' τη μια θέλετε να αναπτύξετε ένα διεθνές κατασκοπευτικό πρακτορείο και απ' την άλλη ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια των πληροφοριών. Πράγματα τα οποία δεν δένουν μεταξύ τους. Με βάση τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει, και να κλείσω με αυτό, μέσω των συμφωνιών που υπογράφεται στις συμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπλέκεται φυσικά η χώρα σε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια, δεν υπάρχει απόρριτο. Είμαστε καθαροί σε αυτό. Βγαίνουν όλα στη φόρα. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία για το λαό. Κάθε απόρριτη πληροφορία που μεταβιβάζεται στο ΝΑΤΟ και μεταβιβάζονται όλες, αυτή γίνεται κτήμα του συνόλου των κρατών μελών. Θεωρούμε λοιπόν τις προθέσεις της κυβέρνησης υποκριτικές, παραπλανητικές, γι' αυτό και καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία.